Γεια χαρά. Χαίρετε από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την κατασκευή ενός διαγράμματος με οριζόντιες ράβδους, όπου τα ποσοτικά δεδομένα αναπαριστώνται σε μορφή ποσοστού, όχι κατά απόλυτες τιμές δηλαδή, αλλά κατά σχετικές. Τα διαγράμματα αυτά είναι πάρα πολύ βολικά όταν θέλουμε να συγκρίνουμε μεταξύ τους αναλογικά κάποιες έτσι ποσότητες, ειδικά αν έχουμε περισσότερες από μία σειρές δεδομένων, όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα, στο οποίο έχουμε δύο. Το τρέχον παράδειγμα, κάτι που έχουμε δει και σε τα δεδομένα, συγγνώμη, του παραδείγματος, κάτι το οποίο έχουμε δει και σε ένα άλλο παράδειγμα, αναφέρονται στα μηνιαία έξοδα μιας οικογένειας, ενός τυπικού νοικοκυριού, και πώς αυτά έχουν διαφοροποιηθεί από το 2010 στο 2014. Λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες βασικές κατηγορίες δαπανών ενός τυπικού ελληνικού νοικοκυριού, όπως για παράδειγμα είναι οι δαπάνες για το σπίτι, δηλαδή το ενίκιο, οι λογαριασμοί που τρέχουν γύρω από ένα σπίτι, οι δαπάνες για τρόφιμα, η μετακίνηση, τα έξοδα που συνδέονται με τα παιδιά της οικογένειας, συνδρομές για παράδειγμα σε κάποιες έτσι, δραστηριότητες, πιθανά φροντιστήρια κ.ο.κ. και τα υπόλοιπα έξοδα της οικογένειας, τα οποία μπορεί να πηγαίνουν οπουδήποτε δεν πέφτουν με τις προηγούμενες κατηγορίες, για παράδειγμα στη διασκέδασή της ή το ούτω καθεξής. Το γράφημα που βλέπετε εδώ, το οποίο ας ανοίξουμε καλύτερα, μάλλον αυτό το αρχείο να το δούμε καλύτερα μέσα από το calc του LibreOffice ή του Microsoft Excel ή οπουδήποτε θέλετε εσείς. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να πάρουμε αυτά τα δεδομένα και να κατασκευάσουμε αυτό το γράφημα. Αυτό το γράφημα διαβάζεται ως εξής. Προσέξτε λίγο, καταρχήν οι σειρές δεδομένων, δηλαδή τα έξοδα του 2010 και του 2014, δεν έχουν το ίδιο άθροισμα. Παρ' όλα αυτά, οι ράβδοι έχουν το ίδιο πλάτος εδώ που το γράφημα είναι οριζόντιο. Αν το κάνατε σε στήλες, σε κάθετε ράβδος, δηλαδή σε ραβδόγραμμα, τότε θα παίρνατε ίδιο ύψος των στήλων, των ράβδων. Παρόλο που τα ποσά εδώ, όπως βλέπετε, είναι διαφορετικά. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε μετατρέψει τις ποσότητες από απόλυτες σε σχετικές και αυτό το οποίο μας λέει το γράφημα, για παράδειγμα αυτό το 34%, το οποίο όπως βλέπετε εδώ αντιστοιχεί στο σπίτι του 2014, άρα είναι αυτή εδώ η ποσότητα, μας λέει ότι το 470 επί του συνόλου 1380 είναι 34%. Το ίδιο ακριβώς είναι το 580 στο σύνολο 1720. Για το 2010. Με λίγα λόγια, στο γράφημα αυτό βλέπουμε ότι ανάμεσα στις δύο αυτές χρονικές στιγμές, ανάμεσα σε αυτές τις δύο σειρές δεδομένων, η σχετική τιμή της δαπάνης για το σπίτι αυτής της οικογένειας δεν έχει μεταβληθεί. Συμπιέστηκε το εισόδημά της και μάλλον συμπιέστηκαν οι δαπάνες της λόγω πιθανότατα της συμπίεσης του εισοδήματός της, αλλά η σχετική συμμετοχή των δαπανών του σπιτιού ανάμεσα σε αυτές τις δύο χρονικές στιγμές έχει μείνει σταθερή και αμετάβλητη, είναι στο 34%. Αν λοιπόν θέλουμε να συγκρίνουμε τέτοιες σχετικές ποσότητες, αυτά τα διαγράμματα είναι ιδιαίτερα έτσι, βολικά και μπορούν να κατασκευαστούν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα σε ένα πρόγραμμα όπως είναι το Calc του LibreOffice ή το Excel του Microsoft Office και ούτω καθεξής. Εφόσον λοιπόν έχουμε μία σειρά δεδομένων εδώ και άλλη μία σειρά δεδομένων εδώ, η οποία περιγράφεται από την κατηγορία εδώ, με λίγα λόγια έχουμε ένα πίνακα δεδομένων, χωρίς απαραίτητα να έχουμε υπολογίσει αυτά τα αθροίσματα που εδώ σας υπενθυμίζω μπορούν να γίνουν με τη συνάρτηση SAM, για να κατασκευάσουμε αυτό εδώ το γράφημα μπορούμε να εργαστούμε ως εξής. Ας το βγάλουμε από τη μέση καταρχήν, για να το κάνουμε από την αρχή. Επιλέγουμε λοιπόν ένα από τα κελιά των δεδομένων. Για παράδειγμα αυτό εδώ, ένα οποιοδήποτε κελί μας κάνει. Ξεκινάμε τον οδηγό γραφημάτων και τώρα πια δεν θέλουμε τη στήλη, αλλά θέλουμε τη γραμμή. Θέλω να σας πω ότι γενικά έχετε υπόψη σας ότι τα διαγράμματα στήλων και γραμμών κατ' ουσίαν είναι το ίδιο και το αυτό πράγμα. Το μεν είναι κάθετο ως προς τις ράβδους του, ως προς τις στήλες, ενώ το άλλο είναι οριζόντιο. Κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς τα ίδια. Όπως βλέπετε, τόσο εδώ στη στήλη όσο και εδώ στη γραμμή υπάρχουν τρεις τύποι βασικοί. Είναι ο απλός, όπου όταν έχουμε περισσότερες από μία σειρά δεδομένων, όπως έχετε δει σε ένα άλλο παράδειγμα, οι στήλες ή οι γραμμές θα τοποθετηθούν η μία δίπλα στην άλλη ή η μία κάτω από την άλλη.
Μπορούμε όμως να επιλέξουμε αυτόν εδώ τον τύπο της όρευσης, όπου κοιτάξτε να δείτε λίγο τι γίνεται. Έχουμε πάρει τώρα τα έξοδα εδώ του 2010 για παράδειγμα, που είναι το μπλε χρώμα, και από δίπλα του ή από πάνω του, αν ήταν κάθετες οι στήλες ή οι ράβδοι, βάζουμε την επόμενη σειρά. Αντί δηλαδή να τα πάρουμε δίπλα-δίπλα, όπως γίνεται εδώ, το βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Η επόμενη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε, μάλλον η επόμενη επιλογή που έχουμε, που είναι το ποσοστό σε στίβα, είναι το εξής. Να μετατρέψει το πρόγραμμα απευθείας τις απόλυτες τιμές σε σχετικές, έτσι ώστε το άθροισμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να πάει στο 100%, να κάνει μόνο του δηλαδή τους υπολογισμούς στα ποσοστά. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε. Μόνο που, όπως έχετε δει εδώ στο γράφημα αυτό εδώ, δεν είναι, χρειαζόμαστε εδώ να έχουμε την κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Τα δεδομένα μας, με λίγα λόγια, δεν είναι ένας πίνακας κατά στήλες, αλλά ένας πίνακας κατά γραμμές. Για να πάρουμε αυτό εδώ το γράφημα, τα βούμε λίγο εδώ, θέλω να σας πω λίγο το εξής. Θα πρέπει να πάμε στην επόμενη καρτέλα, δηλαδή στο βήμα 2, και να επιλέξουμε τα δεδομένα να είναι σε σειρές δεδομένων, σε γραμμές και όχι σε στήλες. Κοιτάξτε λίγο, το γράφημα θα διαφοροποιηθεί, θα μοιάζει πολύ με αυτό που θέλουμε να πάρουμε, με την απλή παρατήρηση ότι τώρα πια κάθε γραμμή δεδομένων είναι μια σειρά δεδομένων. Αυτό σημαίνει σειρά δεδομένων σε γραμμές. Αν ο πίνακας μας ήταν έτσι όπως τον έχουμε δει πριν, τότε η επιλογή σειρές δεδομένων σε γραμμές σημαίνει ότι κάθε διαφορετική γραμμή του πίνακα είναι μια σειρά δεδομένων. Άρα θα χρωματιστεί διαφορετικά, θα είναι μια διαφορετική στήλη ή ένα κομμάτι διαφορετικό εδώ της οριζόντιας γραμμής. Σας υπενθυμίζω ότι καλό είναι να αφήσετε έτσι όπως είναι ο πίνακας αυτές εδώ τις επιλογές. Για παράδειγμα, μην βγάλετε την πρώτη στήλη ως ετικέτα, γιατί όπως βλέπετε θα χάσετε εδώ την πληροφορία για το τι είναι αυτές οι γραμμές, αν αναφέρονται για παράδειγμα στο σπίτι, στα τρόφιμα κτλ. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, μιας και έχουμε πολλές σειρές δεδομένων, το υπόμενο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Στο επόμενο στάδιο, κυρίες και κύριοι, μπορείτε, αν θέλετε, να προσταφαιρέσετε κάποιες γραμμές, όπως μπορούμε να κάνουμε εδώ με την προσθήκη ή την αφαίρεση. Ο πίνακας των δεδομένων που έχουμε, νομίζω το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, είναι αυτός ακριβώς που χρειαζόμαστε στο γράφημα. Δεν έχουμε κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, ούτε είναι κάποια που θέλουμε να βγάλουμε. Οπότε, προς το παρόν και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε κάποια έτσι στήλη. Μπορείτε, αν θέλετε, όμως με τα βελάκια εδώ που είτε πάνε προς τα πάνω είτε πάνε προς τα κάτω, να μετακινήσετε τις σειρές δεδομένων είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, να αλλάξει δηλαδή η σειρά με την οποία εμφανίζονται μέσα στο γράφημα. Για παράδειγμα, το σπίτι εδώ μπορεί να πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, επομένως το βλέπετε εδώ ότι έχει αλλάξει η σειρά του, ή να το αφήσουμε εκεί που ήταν κατά σειρά του. Δεν είμαι από τους θειασότες αυτών των επιλογών, αλλάζω δηλαδή τη σειρά κτλ. Αλλά αν κάτι χρειάζεται να το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε από εδώ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, τώρα στην τέταρτη καρτέλα, συγγνώμη, στο βήμα νούμερο 4 της καρτέλας του οδηγού διαγράμματος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και να πούμε είναι το εξής, ότι ίσως θα ήταν καλό να προσθέσουμε εδώ έναν τίτλο στον οριζόντιο άξονα Χ. Για παράδειγμα, να γράψουμε εδώ ότι αυτό που αναφέρουμε είναι το ποσοστό ή τα απάντηση ή οτιδήποτε άλλο, και ότι ο άξονας Ψ, έτσι έχει αλλιώς, έχει, νομίζω, καταλαβαίνετε, όπως είναι λίγο αυτό εδώ είναι εδώ, το βλέπετε και μόνοι σας ότι έκανα λάθος, θα σας εξηγήσω γιατί, και ότι αυτό εδώ είναι το ποσοστό, και ότι ο άξονας Χ, ο οποίος είναι εδώ, αναφέρεται στη χρονική στιγμή, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως το γράφουμε έξοδο 10 και 14 είναι προφανώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορείτε να το αποφύγετε. Προσέξτε λίγο το θέμα το εξής, ότι εδώ γράφουμε ποσοστό είναι στον άξονα Ψ και εμφανίζεται εδώ οριζόντια. Μην σας ξεγελάει αυτή εδώ η ρύθμιση, επειδή ισχύει ακριβώς αυτό που σας είχα πει λίγο πριν, ότι τα διαγράμματα γραμμών και στυλών είναι ακριβώς τα ίδια. Επομένως, οι ρυθμίσεις τους αναφέρονται σε ίδια πράγματα. Επομένως, όταν λέμε οριζόντιος άξονας, εννοούμε τον άξονα κατηγοριών που είναι αυτός εδώ, και όταν λέμε κάθετος άξονας, εννοούμε αυτόν εδώ που είναι ο άξονας τιμών. Απλά έχουν αναστραφεί, έχει αναστραφεί ο τρόπος εμφάνισής τους. Δεν θα προσθέσουμε προς το παρόν τουλάχιστον τίτλους ή κάτι άλλο. Θα τελειώσουμε το γράφημα εδώ. Μπορείτε, αν θέλετε, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές, τον τίτλο του άξονα να αλλάξετε λίγο τη μορφοποίησή του, για παράδειγμα με έντονα γράμματα και το 11, αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, έτσι ώστε να
φαίνεται πιο διακριτά το τι αναπαριστά. Και μια άλλη αλλαγή που μπορείτε να κάνετε, αν το θέλετε, είναι να αλλάξετε την, τον προσανατολισμό εδώ, αυτό, δηλαδή με λίγα λόγια εδώ που γράφει έξοδα, να μην είναι οριζόντιος αλλά να είναι κάθετος. Αυτό εδώ μπορείτε να το δείτε είτε εδώ στην τοποθέτηση, κυρίες και κύριοι, είτε εδώ που λέει αριθμούς, να αλλάξετε, αν έχουμε τέτοιους αριθμούς, ή εδώ που λέει ετικέτα, μπορεί να λέει αναφερμό στο 10 στο 14, αλλά όλη η φράση δεν είναι αριθμητικό δεδομένο. Αυτό μπορείτε να κάνετε, να αλλάξετε αυτόν τον προσανατολισμό, αν θέλετε να το τροποποιήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, να βάλετε για παράδειγμα εδώ στις μοίρες του να είναι ακριβώς 0. Ξέφυγε, ναι. Όπου θα φαίνεται οριζόντια, ή να το πάτε λίγο προς τα πάνω. Το γράψετε δηλαδή, αν θέλετε, 90 μοίρες, έτσι ώστε να φαίνονται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Πιάνει λιγότερο χώρο με λίγα λόγια και γενικώς βοηθάει στην καλύτερη εμφάνιση του γραφήματος. Άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε, όπως έχω κάνει εγώ εδώ, είναι να προσθέσετε ετικέτες πάνω στα δεδομένα, να φαίνεται δηλαδή, αν θέλετε, το ποσοστό της κάθε κατηγορίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε διαδοχικά από εδώ που λέει εισαγωγή, ετικέτες, και να τροποποιήσετε αυτό εδώ ως μορφή με προβολή ως ποσοστό και όχι ως τιμή, δηλαδή να μην φαίνεται η ακριβής τιμή τώρα, να φαίνεται το ποσοστό του, αν αυτό είναι που θέλετε να δείξετε. Αν σε κάποια άλλη περίπτωση μπορεί να χρειάζεται να δείξετε την τιμή του, μπορείτε να κάνετε και αυτά τα γράμματα εδώ έντονα ή να αλλάξετε το χρώμα του σε λευκό, όπως έχω κάνει εγώ. Το ίδιο μπορείτε να επαναλάβετε και στα υπόλοιπα στοιχεία του γραφήματος. Προσέξτε μονάχα, κυρίες και κύριοι, το εξής, ότι ενώ η συνολική δαπάνη της οικογένειας έχει συμπιεστεί, έχουν μειωθεί δηλαδή τα έξοδά της από το 2010 στο 2014, υπάρχουν κάποιες ποσότητες, όπως είναι στο σπίτι, στο οποίο παραμένουν ίδιες. Κοιτάξτε λίγο όμως κάτι, έχουν κάνει τι. Για παράδειγμα, το πορτοκαλί εδώ στοιχείο αναφέρεται που στα τρόφιμα που δαπανά μια οικογένεια. Ενώ αν θα δείτε εδώ τον πίνακα, ας το κρίνουμε αυτό εδώ να βλέπουμε και τον πίνακα τιμών, τα έξοδα για τα τρόφιμα έχουν κατά πολύ λίγο συμπιεστεί, δηλαδή 10 ευρώ είναι αστεία η διαφορά, είναι πολύ μικρή τέλος πάντων. Αν εδώ δώσουμε την εισαγωγή στις ετικέτες δεδομένων, το βλέπετε από το 310, από το 320 έγινε 310, πολύ μικρές αλλαγές. Αν αυτό εδώ όμως το μορφοποιήσουμε σε μορφή ποσοστού, όπως κάναμε πριν, θα δείτε ότι έχει αρκετή διαφορά και αυτό φαίνεται από το πλάτος που έχει αυτή η γραμμή. Εντάξει, δηλαδή το 2014 μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος της οικογένειας πηγαίνει στα τρόφιμα από ό,τι πήγαινε το 2010. Θέλω να σας υπενθυμίσω εδώ ότι το ποσοστό που μια οικογένεια, ένα οικοκυριό δαπανάει για τα τρόφιμα είναι και ένας δείκτης της ευημερίας του, καθότι επειδή γενικά τα τρόφιμα είναι μια ανελαστική δαπάνη, κανείς δεν μπορεί να ζήσει με το τίποτα και θα ξοδέψει έτσι κι αλλιώς κάποια χρήματα και με ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για τη διατροφή της οικογένειας. Όσο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο σημαίνει ότι η οικογένεια έχει μικρό εισόδημα. Ξέρετε ότι πάνω κάτω, όσο και πολλά να ξοδεύει κανείς για το φαγητό του, την καλύτερη αστακομακαρονάδα να τρώει με λίγα λόγια κάθε μέρα, δεν μπορεί να φάει πάρα πολύ. Πόσο πολύ να φάει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας που είναι πολύ πλούσιος, μια πολύ πλούσια οικογένεια, δαπανά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό του εισοδήματός της για να φάει. Σωστά που βγάζει, για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα, ό,τι και να φάει, το ποσοστό της δαπάνης του για τα φαγητά θα είναι πολύ μικρό. Αποκλείεται να είναι 200.000, δηλαδή να τρώει τόσο πολύ. Εντάξει, η οικογένειά του να δίνει τόσο πολλά χρήματα στο φαγητό. Από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα μπορείτε να δείτε εδώ στα παιδιά. Ας βάλουμε και εδώ την εισαγωγή των τικετών δεδομένων και ας τη μορφοποιήσουμε σε ποσοστό. Θα δείτε ότι το ποσοστό έχει μεγαλώσει, παρόλο για παράδειγμα όπου τα έξοδα έχουν αυξηθεί κατά πολύ λίγο, από 200 πήγανε σε 220, το 12% έγινε 16%,
Αυτό επίσης μας δείχνει κάτι και είναι ο λόγος που προτιμούμε να κάνουμε τέτοιου τύπου διαγράμματα, αν αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε, ότι η συμπίεση του εισοδήματος είναι ασύμβατη με τη δαπάνη για τα παιδιά. Η συγκεκριμένη οικογένεια, με λίγα λόγια, αύξησε το ποσοστό δαπάνης της που σχετίζονται με τα παιδιά, παρόλο που το εισόδημά της συμπιέστηκε. Δεν θέλω να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ας κλείσουμε μονάχα και εδώ, συγγνώμη, την εισαγωγή του ποσοστού, να τα βάλουμε παντού, δηλαδή την ετικέτα δεδομένων ως ποσοστό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι γενικά η οικονομική θεωρία και η οικονομική ανάλυση θα σας βοηθήσει να βγάλετε τα κατάλληλα συμπεράσματα από παρόμοια διαγράμματα και παρόμοιες μελέτες. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα λεγόμενα λοιπά έξοδα, η διασκέδαση κτλ. Είναι πολύ εύκολο να συμπιεστούν εις βάρος κάποιων άλλων που είναι πιο βασικών. Ξέρετε, τα παιδιά δεν είναι ότι γίνονται πιο σπάταλα, απλά μεγαλώνουν και έχουν περισσότερα έξοδα. Νομίζω ότι και από την προσωπική σας εμπειρία μπορείτε να το καταλάβετε και μόνοι σας. Αν λοιπόν ο στόχος μας, κυρίες και κύριοι, είναι να δείξουμε τέτοιες σχετικές μεταβολές ανάμεσα σε σειρές δεδομένων, τα διαγράμματα που συσσωρεύουν σε ποσοστά, δηλαδή μετατρέπουν τις απόλυτες τιμές σε σχετικές και κρατάνε το άθροισμα του ποσοστού προφανώς σταθερό στο 100%, και αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση νομίζω ότι είναι πολύ βολικά και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε και εσείς σε ανάλογες παρουσιάσεις ή εργασίες σας. Καλό είναι να μάθετε να τα διαβάζετε, δηλαδή να ξέρετε τι σημαίνουν αυτά εδώ τα νούμερα που βγαίνουν πάνω. Εδώ θα κάνουμε μόνο ένα παράδειγμα, μιας και αναφέραμε αυτό εδώ το 16%. Το πράσινο χρώμα, όπως βλέπετε, εδώ είναι στα παιδιά και εδώ είναι στα έξοδα του 14. Αν λοιπόν το δούμε εδώ, στον πίνακα δεδομένων δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, τα παιδιά είναι εδώ. Αυτό το 16% που έχουμε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τιμή αυτή εδώ διά το σύνολο, το άθροισμα των εξόδων, εντάξει, σε μορφή ποσοστού. Αν το δώσουμε με το 5%, αυτό που θα πάρουμε εδώ είναι το 16%. Συγγνώμη λίγο για την εμφάνιση του σύμβολου του ευρώ. Ξέρετε, αυτό έχει γίνει αυτόματα επειδή αυτό εδώ το κελί είχε το ευρώ. Όπως βλέπετε, η ακριβής τιμή του είναι το 15,94, το οποίο έχει στρογγυλοποιηθεί στο 16%, το μπορείτε να το δείτε και εσείς από εδώ πέρα. Οπα, έχω κάνει το ανάποδο. Βιάστηκα λίγο. Αν το δείτε ισορροπημένο, ή να το αφήσετε με ένα ή δύο δεκαδικά ψηφία, αν θέλετε έτσι να κρατήσετε την ακρίβεια στον αριθμό. Αντίστοιχους υπολογισμούς μπορείτε να κάνετε για όλες τις, προφανώς, τις σειρές δεδομένων και όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να φτιάξετε εδώ ένα πίνακα ποσοστού. Αυτό εδώ, για παράδειγμα, μπορούμε να τον υπολογισμό που έχω κάνει εγώ εδώ, μπορείτε να τον πάτε είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Με προσοχή βέβαια εδώ, τι πράγμα, το δολάριο, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή απόλυτες αναφορές όσον αφορά το άθροισμα, και αυτό μπορεί, σας λέω, να πάει προς τα πάνω ή μπορείτε εξ αρχής να το πάτε προς τα κάτω κτλ. Αυτό εδώ, όπως είδαμε, αναφέρεται στο 16, αν το μετακινήσουμε εδώ. Κάνουμε τώρα λίγο καλύτερα. Μπορεί να πάει εδώ σαν ποσοστό του 14, έτσι ώστε να έχουμε τα ποσοστά σε νούμερα, σε πίνακες δηλαδή. Και αν αυτό τον πίνακα εδώ τον μεταβάλουμε προς τα δεξιά, σας υπενθυμίζω ότι πολύ εύκολα θα γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί. Όπως βλέπετε εδώ, οι σχετικοί τύποι έχουν πάει μία θέση αριστερά. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα με αυτές τις μετακινήσεις. Καλό είναι να τις κάνετε και μόνοι σας μέχρι να τα καταφέρετε καλύτερα. Αν λοιπόν χρειάζεστε αυτό εδώ τον πίνακα με τα ποσοστά, μπορείτε, νομίζω, πολύ εύκολα με αυτά που έχουμε πει να το καταφέρετε. Τα αθροίσματα είναι λογικό να περιμένουμε εδώ ότι θα είναι 100, όπως και εδώ. Πάμε λίγο δίπλα και πάλι εδώ να μας εμποδίζει το γράφημα. Τώρα θέλω να σας πω μονάχα το εξής για να κλείσουμε εδώ. Αν έχετε ένα τέτοιο μεγάλο πίνακα δεδομένων, τότε δεν έχει, και καλέσετε το διάγραμμα, προσέξτε λίγο, γιατί θα βρεθείτε σε μια έκπληξη. Θα έχετε 4 σειρές δεδομένων. Το βλέπετε? Εδώ δηλαδή, αν θα πάτε εδώ,
θα πάρετε και τα έξοδα και τα... κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο έτσι χρειαζόμαστε εδώ. Με λίγα λόγια θα πάτε εδώ στη σειρά δεδομένων. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, αν θέλετε να τις τροποποιήσετε, προσοχή σε τέτοιες έτσι μικρές παγίδες. Μην συμπεριλάβετε δηλαδή αυτά εδώ τα δεδομένα για το γράφημα. Αυτά εδώ υπεραρκούν. Και πάλι σας τονίζω ότι για να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο γράφημα δεν είναι αναγκαίοι αυτοί οι υπολογισμοί. Δηλαδή είναι κάτι που θα κάνει το πρόγραμμα μόνο του. Θα κάνετε και θα κατασκευάσετε ένα τέτοιο γράφημα με ποσοστά. Θα κάνετε αυτούς τους υπολογισμούς αν για κάποιο λόγο τους χρειάζεστε. Εντάξει, νομίζω ότι τους υπολογισμούς για τα ποσοστά πολλές φορές τους έχουμε αναφέρει στο μάθημα. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θα ήθελα όμως να σκεφτείτε και να βρείτε ένα τέτοιο παράδειγμα, κατά αναλογία δηλαδή με αυτό, όπου απόλυτα νούμερα είναι καλό να παρουσιαστούν ως σχετικά, δηλαδή να κάνουμε ένα απόλυτο μέγεθος, να το μετατρέψουμε σε σχετικό, σε μορφή ποσοστού και να συγκρίνουμε σειρές δεδομένων, έτσι ώστε να μην εστιάζουμε τόσο πολύ στους απόλυτους αριθμούς και στις μεταβολές τους, αλλά στις μεταβολές των σχετικών ποσοτήτων. Εδώ για παράδειγμα σας το ξαναλέω, αυτό που μας λέει το πορτοκαλί σχήμα δεν είναι αν αυξήθηκαν ή μειώθηκαν ανάμεσα σε μια πενταετία οι δαπάνες για τα τρόφιμα, αλλά πόσο μεταβλήθηκε, πόσο έχει μεταβληθεί το ποσοστό της δαπάνης για τα τρόφιμα επί του συνόλου των δαπανών μιας οικογένειας, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Να εξετάζει κανείς δηλαδή τις ποσότητες με σχετικά νούμερα και όχι με απόλυτα. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα συνεχίσουμε άλλο, λοιπόν νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Καλή σας επιτυχία, περιμένω με πολύ έτσι, αγωνία να δω τα δικά σας γραφήματα αυτού του τύπου.